Αυτή η ιστορία έγινε πριν πολλά χρόνια, κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού, όταν όλα ήταν πράσινα και ο ήλιος έλαμπε περήφανα πάνω από τις πηδιάδες και τα δάση. Στην όχθη μιας λιμνούλας, κρυμμένη από τα ζώα που έψαχναν για λεία, μία πάπια είχε φτιάξει τη φωλιά της και κλωσούσε τα αυγά της. Μέχρι να κολλαφθούν τα πουλάκια, η πάπια είχε πραγματικά βαρεθεί, γιατί δυστυχώς κανείς δεν ερχόταν να την επισκεφτεί. Οι φίλοι της προτιμούσαν να πλατσουρίζουν στο νερό αντί να τις κάνουν παρέα. Και τότε ήρθε η ώρα για τα παπάκια να δουν το φως της ημέρας. Πρώτα, ένα αυγό έσπασε και έπειτα ένα άλλο και μετά άλλο ένα, έως ότου όλα είχαν σπάσει εκτός από ένα. Αυτό το αυγό φαινόταν να είναι μεγαλύτερο και πιο παράξενο από τα υπόλοιπα αυγά. Ακουγόντουσαν από όλες τις κατευθύνσεις. Τα παπάκια ήρθαν στη ζωή και δοκίμασαν τα πρώτα τους βήματα. «Κουακ, κουακ», είπε η μητέρα πάπια. Και τότε όλα τα παπάκια άρχισαν να επαναλαμβάνουν κάθε λέξη όσο καλύτερα μπορούσαν, κοιτάζοντας γύρω τους έκπληκτα με το πόσο μεγάλος ήταν ο κόσμος. Αλλά η μητέρα πάπια ανησυχούσε πάρα πολύ για το αυγό που ακόμα δεν είχε σπάσει. «Μα τι συμβαίνει με αυτό το αυγό? Ίσως δεν είναι η ώρα του ακόμα». Μετά από λίγο, το μεγάλο αυγό άρχισε επιτέλους να σπάει. Είπε το παπάκι καθώς έβγαινε από το κέλυφος. Ήταν ένα παράξενο παπάκι. Σκούρο, γκρι, με ανακατωμένα φτερά και μακρύτερο λαιμό από τα υπόλοιπα παπάκια. Η μητέρα πάπια το κοίταξε προσεκτικά και είπε: «Ω Θεέ μου, είσαι τόσο μεγάλο. Δεν μοιάζεις με τα αδέλφια σου. Ίσως μοιάζεις με μια γαλοπούλα ή μια κότα. Ας σε βάλουμε στο νερό και να δούμε πώς κολυμπάς». Και αυτό έκανε. Η μητέρα πάπια πήρε το παιδάκι της και ξεκίνησε για την κοντινότερη λίμνη. Μόλις έφτασαν εκεί, έδωσε το σύνθημα. «Κουακ, κουακ». Και ένα προς ένα, τα παπάκια πήδηξαν στο νερό. Στην αρχή, το νερό ήταν πολύ βαθύ για αυτά, αλλά κατάφεραν να ανέβουν γρήγορα στην επιφάνεια και να κολυμπήσουν με ευκολία ακόμη και το άσχημο γκρι παπάκι. «Δεν μπορεί να είναι κοτόπουλο, ούτε γαλοπούλα. Κοιτάξτε πόσο καλά κινεί τα πόδια του και πόσο καλά επιπλέει στο νερό. Πρέπει να είναι δικό μου. Και αν το κοιτάξουμε προσεκτικά, είναι και χαριτωμένο». Τα παπάκια έπαιζαν στο νερό μέχρι που κουράστηκαν και τότε η μαμά πάπια τα κάλεσε πίσω. «Κουακ, κουακ, ελάτε μαζί μου στην αυλή της πάπιας, αλλά να μείνετε κοντά μου για να μην παραπατήσετε και να προσέχετε τις γάτες». Τα παπάκια σχημάτισαν μία ευθεία γραμμή πίσω από τη μητέρα τους και όλοι ξεκίνησαν για την αυλή της πάπιας. Όταν τους είδαν, οι πάπιες στην αυλή τους κοίταξαν προσεκτικά και στη συνέχεια είπανε δυνατά: «Κοιτάξτε τι έχουμε εδώ! Είμαστε ήδη πάρα πολλές εδώ! Κοίτα πόσο άσχημο είναι εκείνο εκεί! Απίστευτο! Είναι τόσο περίεργο!» Μία από τις πάπιες έτρεξε προς το άσχημο παππό και τσίμπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του. «Ας το ήσυχο! Τι σου έκανε?» «Δεν μου έκανε τίποτα! Αλλά είναι πολύ μεγάλο και πολύ παράξενο! Θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό! Σας παρακαλώ, αφήστε το ήσυχο! Ίσως να μην είναι το πιο όμορφο παππί, αλλά έχει καλή φυσική κατάσταση και μπορεί να κολυμπήσει τόσο καλά όσο και οι άλλες. Ίσως και καλύτερα». Η μητέρα πάπια χάιδεψε το παπάκι της και ίσιοσε τα φτερά του. «Όταν μεγαλώσει, σίγουρα θα γίνει πιο όμορφο». Και έτσι η μητέρα πάπια και τα παπάκια αποφάσισαν να μείνουν και να φτιάξουν το σπίτι τους. Όμως οι άλλες πάπιες συνέχισαν να είναι κακές με το άσχημο παπάκι. Το τσιμπούσαν, το έσπρωχναν και το κορόιδευαν. Και όχι μόνο οι πάπιες, αλλά και οι κότες ακόμα. Το καημένο το παπάκι δεν ήξερε πού να κρυφτεί και τι να κάνει. Ήταν στεναχωρημένο επειδή ήταν τόσο άσχημο και όλα τα πουλιά στην αυλή το κορόιδευαν συνέχεια. Μία μέρα, το άσχημο παπάκι δεν μπορούσε να αντέξει πια και επίδειξε πάνω από τον φράχτη. Ξεκίνησε λοιπόν να γνωρίσει το μεγάλο κόσμο λέγοντας: «Αφού κανένας δεν με αγαπάει εδώ, θα πάω κι εγώ κάπου αλλού τότε. Κάπου που θα είναι καλή και θα με αγκαλιάζουν με αγάπη». Περπάτησε για λίγο, έως ότου έφτασε στη μεγάλη λίμνη, όπου οι άγριες πάπιες περνούσαν το χρόνο τους. Το ασχημόπαπο τότε πήγε κοντά τους και είπε «γεια σας» όσο πιο ευγενικά μπορούσε.
Μόλις το είδαν, οι άγριες πάπιες της έριξαν μια ματιά και στη συνέχεια τη ρώτησαν. Ας μας τι είδους πουλιού είσαι εσύ. Είσαι άσχημο. Αλλά δεν μας πειράζει. Μπορείς να μείνεις μαζί μας. Το καημένο παπάκι ήταν χαρούμενο που μπορούσε να καθίσει στα καλάμια και να πιει λίγο νερό. Έμεινε εκεί για δύο ολόκληρες ημέρες με ηρεμία και ησυχία μέχρι που ήρθαν οι κυνηγοί. Όλα τα πουλιά στη γύρω περιοχή φοβήθηκαν και αυτά που μπορούσαν να πετάξουν το έκαναν. Τα κυνηγητικά σκυλιά πήγαν στα καλάμια ψάχνοντας για τα πουλιά και ένα από αυτά, ένα σκυλί με μακριά αυτιά και βρεγμένη μύτη, πλησίασε κοντά στο ασχημό παππό, το μύρισε προσεκτικά, του έριξε μία ματιά και προχώρησε. Είμαι τελικά τόσο άσχημο, παππί, που ούτε ο σκύλος δεν θέλει να με δαγκώσει ή να με μυρίσει. Κανείς δεν θέλει να έχει καμιά σχέση με μένα. Το καημένο το παπάκι κρύφτηκε ακόμη πιο βαθιά στα καλάμια και περίμενε μερικές ακόμη ώρες μέχρι να φύγουν οι κυνηγοί. Στη συνέχεια, βγήκε από τη λίμνη και έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, παίρνοντας το χωράφι για να πάει στο δάσος. Ήρθε το φθινόπωρο και τα φύλλα έγιναν κίτρινα και ξερά. Ο άνεμος τα έριξε από τα κλαδιά και τα σκόρπισε στον αέρα. Έκανε πολύ κρύο. Το ασχημόπαπο έτρεμε και κούρνιασε κοντά στη λιμνούλα. Ένα βράδυ, ένας μήνος από μεγάλα και όμορφα πουλιά εμφανίστηκε ξαφνικά. Το ασχημόπαπο δεν είχε δει ποτέ πουλιά τόσο όμορφα στη ζωή του. Ήταν τόσο λευκά όσο το χιόνι και είχαν μακριούς και λεπτούς λαιμούς. Ήτανε κύκνη. Σταμάτησαν για λίγο και μετά άνοιξαν τα μεγάλα φτερά τους και συνέχισαν το μεγάλο ταξίδι τους σε θερμότερα κλίματα. Το ασχημόπαπο το έπιασε μια παράξενη ανησυχία. Δεν μπορούσε να καθίσει πλέον ήσυχο. Αναρωτιέμαι ποια να είναι αυτά τα πανέμορφα πουλιά. Δεν ήξερε το όνομά τους, δεν ήξερε που πήγαιναν. Αλλά ένιωθε πιο κοντά τους περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον γνώριζε. Το καημένο το ασχημόπαπο θα ήταν πολύ χαρούμενο αν οι πάπιες το είχαν καλωσορίσει τουλάχιστον στο κοπάδι τους και δεν το είχαν διώξει. Ήρθε ο χειμώνας. Το παπάκι έπρεπε να κολυμπάει όλη την ώρα και να κινείται από το ένα μέρος στο άλλο έτσι ώστε να μην παγώνει εντελώς. Αλλά μετά από λίγο κουράστηκε και πήγε να βρει ένα πιο ζεστό μέρος για να κάτσει. Μία καταιγίδα ξεκίνησε όμως και το παπάκι έφτασε σε ένα μικρό σπίτι στην άκρη ενός χωριού. Κρύφτηκε πίσω από το σπίτι και περίμενε μέχρι να σταματήσει η μπόρα. Ξαφνικά, με την άκρη του ματιού του, το παπάκι παρατήρησε ότι η πόρτα του σπιτιού ήταν μισάνοιχτη. Έτσι, μπήκε μέσα για να αποφύγει την κακοκαιρία. Εκεί υπήρχε μία ηλικιωμένη γυναίκα, ένας γάτος και μία κότα. Η γυναίκα κρατούσε το γάτο στο σπίτι επειδή έπιανε τα ποντίκια και την κότα επειδή γεννούσε τα αυγά. Η γριά τότε είδε το παπάκι και το ρώτησε. Ποια είσαι εσύ? Φαίνεται πως είσαι πάπια. Είμαι πολύ χαρούμενη. Τώρα θα έχω επίσης και αυγά πάπιας. Αλλά είχε περάσει πολύ καιρός και το παπάκι δεν είχε γεννήσει κανένα αυγό. Ο γάτος και η κότα άρχισαν να το κοροϊδεύουν. Κατ, μπορείς να κάνεις αυγά? Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν τότε δεν θέλω να σου μιλάω. Επειδή είμαι η πιο σημαντική εδώ μέσα. Και τότε ο γάτος ρώτησε το παπάκι. Μπορείς να αγκαλιάζεις, να γουργουρίζεις και να πιάνεις ποντίκια? Όχι, δυστυχώς δεν μπορώ. Τότε σε τι είσαι καλή πάπια? Έτσι το παπάκι περνούσε τις μέρες του σε μία αγωνία χωρίς να θέλει να κάνει τίποτα. Ξαφνικά θυμήθηκε το πανέμορφο δάσος, τον καθαρό αέρα και το φως του ήλιου. Άρχισε να του λείπει το νερό και είχε επιθυμήσει πάρα πολύ να κολυμπάει. Δεν μπορούσε να το αντέξει πλέον, οπότε το είπε στην κότα. Τι πάει στραβά με σένα? Βρες κάτι να κάνεις. Κάνε αυγά ή γουργούρισε. Και θα δεις, θα έχεις μια ξέρνια στη ζωή. Μα είναι πάρα πολύ ωραία να κυλάς πάνω στο νερό. Τι είδους δραστηριότητα είναι αυτή? Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που ακούω κάτι τέτοιο. Μα δεν με καταλαβαίνεις. Τι υπάρχει για να καταλάβουμε? Να είσαι χαρούμενη που βρίσκεσαι σε ένα ζεστό μέρος και που δεν χρειάζεται να είσαι έξω στην καταιγίδα.
Μάθε να κάνεις ό,τι σου ζητείτε. Να γεννάς αυγά ή να πιάνεις ποντίκια και θα έχεις μια υπέροχη ζωή. Αλλά το άσχημο παππό είχε ήδη πάρει την αποφασή του. Λοιπόν, νομίζω θα πάω έξω να δω τον μεγάλο κόσμο. Α, όπως θες. Και έτσι το άσχημο παππό έφυγε. Ευτυχώς γι' αυτό, ο χειμώνας ήταν σύντομος και η άνοιξη ήρθε γρήγορα. Υπήρχαν παντού λουλούδια και ξαφνικά το παπάκι είδε ότι μπορούσε να πλώσει τα μακριά φτερά του και ότι αυτά τελικά ήταν πολύ, πολύ πιο δυνατά από ό,τι νόμιζε. Πέταξε ψηλά και σύντομα έφτασε σε μία λίμνη. Υπήρχαν ανθισμένες μηλιές και αρωματική λιλά θάμνη που μεγάλωναν δίπλα στη λίμνη. Πόσο όμορφα ήταν όλα! Τρεις κύκνοι, βγαίνοντας από τα καλάμια, επέπλαιναν απαλά στην επιφάνεια του νερού. Το άσχημο παππού τους είδε και είπε στον εαυτό του: «Θα πλησιάσω αυτά τα όμορφα πουλιά, αλλά νομίζω ότι και αυτά θα με αγνοήσουν, γιατί είμαι άσχημο παππού. Αλλά δεν θα ξέρω αν δεν προσπαθήσω. Ίσως θα είναι καλά με μένα και θα με αποδεχτούν για αυτό που είμαι». Το άσχημο παππό μάζεψε όλο του το θάρρος και αποφάσισε να πετάξει προς τους κύκνους. Όταν το είδαν, άρχισαν να πλατσουρίζουν με δύναμη τα φτερά τους στο νερό και να κινούνται πολύ χαρούμενοι προς την κατεύθυνσή του. Το άσχημο παππό προσγειώθηκε στην όχθη της λίμνης, νομίζοντας ότι οι κύκνοι δεν το ήθελαν. «Δεν με αποδέχεστε ούτε εσείς», είπε το άσχημο παππό χαμηλώνοντας το κεφάλι του με λύπη. Αλλά όταν κοίταξε στο νερό, μία έκπληξη. Είδε μία αντανάκλαση του εαυτού του. Αλλά τώρα δεν ήταν άσχημο πια. Είχε μεταμορφωθεί σε ένα πολύ όμορφο λευκό πουλί. Ήταν πια ένας κύκνος. Οι άλλοι κύκνοι πλησίασαν δίπλα του και τον υποδέχτηκαν στην παρέα τους. «Δεν σε έχουμε δει εδώ τριγύρω. Έλα να γίνουμε φίλοι. Τι λες?» «Δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ ποτέ τέτοια ευτυχία στο παρελθόν όταν ήμουν άσχημο παππού». Έτσι το άσχημο παππού μεταμορφώθηκε σε έναν όμορφο κύκνο και ζούσε μαζί με τους άλλους κύκνους, νιώθοντας χαρούμενος και ολοκληρωμένος, γιατί τώρα πια ένιωθε τελικά σπίτι του.